Θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος το θέμα. Στη συνέχεια θα αναγνώσω τις επιστολές των συγκεκριμένων προσώπων. Τον λόγο θα πάρει ο κ. Καζαπίδης. Στην πορεία θα το δούμε. Η επικεφαλής, Δημοτική Σύμβουλη, Περιφερειακή Σύμβουλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω μια κουβέντα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπεύθυνη και σοβαρή στάση που δείξατε όλοι σας, που δείξαμε όλοι μας καθ' όλη αυτή τη διάρκεια του κορονοϊού. Μέχρι στιγμή βγήκαμε αλόφιτοι και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι που θα τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί κατά μένα δεν έχει λήξει αυτή η ιστορία του κορονοϊού, θα παραμείνουμε το ίδιο όλοι της. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχηθώ πραστικά, κύριε Κουτσίδη, για το ατύχημα που είχατε. Δυστυχώς, τις τελευταίες μέρες πληροφορηθήκαμε και μάλιστα συγκεκριμένα την Πέμπτη το βράδυ από τα μέσα ενημέρωσης την άφιξη κι άλλων προσφύγων μεταναστών. Μεταφέρθηκα σε διάφορα καταλήμματα αυτό το πληροφορηθήκαμε ανεπίσημα. Ουδείς γνωρίζει τι ρυθμός, τι ήρθαν, πώς ήρθαν και γιατί. Σε ανεπάνελες οπλήσεις που είχα προς τα διάφορα υπουργεία, το ΜΕΝ Υπουργείο παραδέχεται ότι εμείς έχουμε 742 συγκεκριμένα, αναφέρω τον αριθμό, και αυτά είναι λόγια του Γενικού Διευθυντού του Γραφείου του κ. Μηταράκη του Υπουργού, και κανένα παραπάνω. Το πρόγραμμα Φιλοξενία λέει: εμείς έχουμε τους δικούς μας, δεν έχουμε σχέση με το Υπουργείο. Ποιος είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή, ούτε το Υπουργείο θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του, ούτε το πρόγραμμα Φιλοξενία. Κατ' εμένα και οι δυο. Και απλώς θέλουν να παίζουν τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον χωρίς να δίνουν σαφέστατες απαντήσεις. Μετά την πρόσφατη μεταβάση σε ενοδοχειακά καταλήγματα των γραβενών, νέο αριθμού ετού των άσχημων μεταναστών, χωρίς καμία ενημέρωση του Δήμου Γραβενών από επίσημο θεσμικό όργανο και λαμβανομένων υπόψη ότι πρώτον, ο αριθμός των φιλοξενούμενων ετού των άσχημων μεταναστών σε καταλήγματα των γραβενών είναι συνεχώς αυξανόμενος κατά πολύ πέραν των τοθέντων ορίων, έχοντας ξεπεράσει πλέον τα 1.300 άτομα. Η επίσημη πολιτεία δεν παρέχει καμία ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των προγραμμάτων φιλοξενίας, τόσο όσο προς το χρονοδιάγραμμα παραμονής, όσο και για την ευθύνη διαχείρισης τους ενώ άγνωστος παραμένει ο ρόλος της δομής των γραβενών. Τρίτον, η αναλογικότητα φιλοξενούμενων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν τηρείται ούτε κατ' επίφαση. Τέταρτον, οι προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Γραβενών επί του Θέβατος 211 του 2016, 374 του 2019 και 25 του 2020 αγνοούνται από όλους επιδεικτικά. Πέμπτο, το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας έχει υποστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο συντριπτικό πλήγμα. Έκτο, η νομιμότητα του τρόπου φιλοξενίας των ετών των άσχημων σε καταλήμματα που αδειοδοτήθηκαν να λειτουργούν για άλλους σκοπούς, η κατανόμη δυναμικότητά τους και η τήρηση των σχετικών δημόσιας υγείας παραμένουν υπό διερεύνηση. Εδώ να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή κατέθεσα καταγγελία στην αστυνομία και επισκέφθηκα και ο ίδιος την κυρία Εισαγγελέα για να την ενημερώσω και να ληφθούν και να διερευνηθούν τα πάντα πώς και γιατί. Η πληροφόρηση ότι σε οικισμούς και στην πόλη των Γραβενών άρχισαν να διατίθενται και οικίες για φιλοξενία σε φιλοξενούμενους των εν λόγω προγραμμάτων χωρίς επίσης καμία επίσημη ενημέρωση. 8. Η απουσία εκ μέρους της επίσημης πολιτείας οποιουδήποτε προγράμματος να στηρίξει το πληττόμενο τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, καθώς και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν συμπληρωματικά και νησιωτικά των ξενοδοχειακών καταλημάτων της περιοχής. Και ένατον, η αναγκαιότητα ενίσχυσης του νοσοκομείου Γραβενών σε ιατρονοσοκοντευτικό προσωπικό και μέσα, καθώς και χρήματα
προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις νοσηλείας των φιλοξενούμενων στη δομή των Βραβενών. Εδώ ήμασταν όλοι μας, όταν ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας μας ενημέρωνε και μας έλεγε ότι το νοσοκομείο από το φθινόπωρο ακόμα ήταν εκτός προπολογισμού λόγω των εξόδων που είχαν και τις πρόσφυγες. Και το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορούν να προσλάβουν επικουρικούς γιατρούς, γιατί όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, όλοι οι επικουρικοί γιατροί πληρώνονται από τον προπολογισμό του νοσοκομείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, αφού ενημερωθεί από εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς που έχουν τηθεί στην κατεπίκουσα συνεδρίαση, καλείται να αποφασίσει σχετικά με τις δράσεις και ενέργειες που πρέπει να αναπτύξει με γνώμονα την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Βραβενών, των δημοτών του και του τόπου, από δραστηριότητα της πολιτείας που πλήττει τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα της περιοχής, παραβλέποντας ότι τα κραβένα συνεισέφεραν από την πρώτη στιγμή στην αντιμετώπιση του εθνικού ζητήματος, σηκώνοντας μάλιστα το μεγαλύτερο βάρος, πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που ξαναλογεί. Προτείνω λοιπόν να ζητήσει ο Δήμος Βραβενών τη σύγκραση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση του ελόγου θέματος. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Τα γραβερά, το γνωρίζουμε όλοι μας, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Είναι ο μικρότερος νομός και σηκώνει ο Δήμος Βραβενών, σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος από όλη την περιφέρεια. Ζητάμε απλά δικαιοσύνη και ισονομία. Εδώ πρέπει να καθίσουμε κάτω και η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Ότι όλοι μας, τη Δυτική Μακεδονία, θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και αναλογικά, επαναλαμβάνω αναλογικά, να δεχτούμε. Να δεχτούμε ναι και παραπάνω. Και παραπάνω τις αγκλεμμένα. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί τα γραβενά να έχουν κρατήσει τους άκους του Πόξ Τραλή. Πού έχουν, όπου στέλνουν στη Δυτική Μακεδονία στα γραβενά. Κάθε μέρα έχουν διάφορα. Επίσημη ενημέρωση από κανέναν. Δεύτερον, να προβεί ο Δήμος σε νομικές ενέργειες προκειμένου να δικαιωθεί το πάγιο και δίκαιο αίτημα του Δήμου μας για ισοκατανομή σε παραγωγικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος και ειδικότερα να αναθέσει σε νομικό προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την τήρηση της αναλογικότητας ανά περιφέρεια και ανά Δήμο. Και τρίτον, να αποφασίσει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια επιθεί σκόπιμη για τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Ευχαριστώ.